Κοίτα με στα μάτια. Με τη χορηγία και τη συνεισφορά του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Είναι μεγάλη ανακούφιση να ακούμε ανθρώπους που βρίσκονται σε θέση ευθύνης να μιλούν όχι μόνο με αγάπη για τα ζώα, αλλά και με κατασταλαγμένη κατανόηση για το πώς πρέπει να ζούμε με τα κατοικίδια μας, πώς πρέπει να τα σεβόμαστε και να τα τιμάμε. Η κυρία Μιχαηλίδου Καδί, λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, μας μιλάει για όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα το Υπουργείο, αλλά και για τη δική της σχέση με τα τετράποδα μέλη της οικογένειάς της. Από τον καιρό που ήμουν μικρή είχαμε πάντα κατοικίδια ζώα στο σπίτι, κυρίως σκυλιά, από τα οποία έμαθα πραγματικά πόσα σύνθετα και βαθιά συναισθήματα έχουν τα ζώα, πόσο έξυπνα είναι και πόση πολύ αγάπη έχουν να δώσουν, φτάνει να τους συμπεριφερόμαστε σωστά. Πριν 2 χρόνια περίπου επισκεφτήκαμε το καταφύγιο Dog Rescue Cyprus στη Λευκωσία. Θέλαμε να υιοθετήσουμε ένα σκύλο από εκεί και υιοθετήσαμε το Harold, είναι ο δεύτερος σκύλος που έχουμε σήμερα στο σπίτι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός σκύλος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει περάσει κάποιες δυσκολίες, ίσως να έχει κακοποιηθεί, γιατί ακόμα φοβάται ανθρώπους που δεν ξέρει, που δεν είναι εξοικειωμένος, φοβάται τους άντρες περισσότερο, αλλά μαζί μας, με την οικογένεια του, είναι πάρα πολύ καλός και τρυφερός. Σίγουρα στην Κύπρο πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η στάση του κόσμου έχει αλλάξει απέναντι στα ζώα. Υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται, που αγαπούν τα ζώα. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και συμπεριφορές που δεν μας τιμούν. Το να έχεις ένα σκύλο, αλλά να τον έχεις έξω από το σπίτι, να τον έχεις σε ένα κλουβί, εκτεθειμένο στον ήλιο, στο κρύο, στη ζέστη, μόνιμα δεμένο στην αυλή, σίγουρα αυτό δεν αποτελεί σωστή συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. Τον αναγκάζεις ένα σκύλο να ζει φυλακισμένο στο κλουβί, στη βεράντα ή στην ταράτσα. Δεμένος και ξεχασμένος στην αυλή, εκτεθειμένος στο κρύο και στη ζέστη. Χωρίς την ανθρώπινη συντροφιά. Είναι κακοποίηση. Ο σκύλος σου είναι δικό σου, όχι κατά δικό σου. Αυτό ήταν ένα μήνυμα που θέλαμε να δώσουμε και αναπτύξαμε ως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών μια σειρά από σύντομα φιλμάκια προσπαθώντας ακριβώς να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες ως προς τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε απέναντι στα ζώα. Άγγιξε το θέμα της στήρωσης, ότι είναι σημαντικό να στηρώνουμε τα σκυλιά μας, γιατί από ένα μόνο σκύλο και τους απογόνους του, μέσα σε 3 χρόνια μπορούν να γεννηθούν 500 κουτάβια. Μπορώ να σου πω πολλούς λόγους για να βάλεις ένα σκύλο στη ζωή σου. Και έναν για να μην το κάνεις. Αν νομίζεις πως μπορείς να το ξεφορτωθείς όποτε θέλεις. Τα κατοικίδια δεν έχουν κάρτα αλλαγής. Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το θέμα της υιοθεσίας από καταφύγια, ότι αν θέλω να αποκτήσω ένα σκύλο, δίνω μια δεύτερη ευκαιρία σε ένα ζώο που έχει υποφέρει. Δεν μπορεί να σου πει την ιστορία του. Τι πέρασε μέχρι να φτάσει εδώ. Αν ζούσε ευτυχισμένος με μια οικογένεια ή δεμένος και ξεχασμένος στην αυλή. Αν χάθηκε στο δρόμο ή αν τον άφησαν να χαθεί. Αυτό που μπορεί να σου πει
είναι ότι θα σε αγαπά για μια ζωή. Υιοθέτησε από καταφύγιο. Κάνε το σωστό. Άρα προτιμώ να πάω σε ένα καταφύγιο από το να αγοράσω ένα σκυλί. Και σίγουρα αυτός ο σκύλος έχει τόση πολύ αγάπη να δώσει που θα μας ευγνωμονεί για πάντα. Με τη χορηγία και τη συνεισφορά του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.